Θέμα των νέων. Βλέπαμε νωρίτερα και τον Άντωνη Φάουτση και παίρνουμε και τα μηνύματα από όλο τον κόσμο για το πόσο ευάλωτοι είναι οι νέοι και έχουν αλλάξει τα δεδομένα μετά την μετάλλαξη Δέλτα που έχει κυριαρχήσει. Αυτή τη στιγμή το ποσοστό του εμβολιασμού στους νέους είναι δυστυχώς χαμηλό. Πολύ χαμηλό. Και ενώ στους μαθητές γυμνασίου Λυκείου. Εκεί τι σχεδιάζετε, κύριε καθηγητά, διότι έβλεπα νωρίτερα από το Ισραήλ μία έρευνα που έδειχνε ότι αν ανοίξουν τα σχολεία 1η Σεπτεμβρίου και με τόσο μεγάλο ποσοστό ανεμβολίας των νέων, τα μισά κρούσματα θα είναι από ανήλικους και θα νοσηλεύονται κιόλας. Σε πρώτη φάση τα σχολεία θα ανοίξουν με self-test, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δεν βλέπω κάποια κίνηση σε αυτή τη φάση για υποχρεωτικό εμβολιασμό. Νομίζω όμως ότι σταδιακά, καθώς τα δεδομένα συλλέγονται, θα έχουμε περισσότερα στοιχεία για να δούμε αν μπορούμε να προχωρήσουμε σε υποχρεωτικό εμβολιασμό, όπως είναι και τα υπόλοιπα εμβόλια. Και όταν λέω υποχρεωτικό εμβολιασμό, ενώ στο πλαίσιο της διεθνικής που εφαρμόζεται για όλα τα υπόλοιπα εμβόλια που υποχρεούνται τα παιδιά να κάνουν για να πάνε στο σχολείο, έτσι. Άρα είναι μια συζήτηση που έχει ανοίξει ανεπίσημα στην Επιτροπή και μεταξύ των ειδικών το ενδεχόμενο σε επόμενη φάση να καταστεί για τους μαθητές, όπως και για μια σειρά άλλων εμβολίων, υποχρεωτικός ο εμβολιασμός κορονοϊού για να πάνε στο σχολείο. Είναι μια συζήτηση που γίνεται σε όλη την επιστημονική κοινότητα. Δεν, κάτι, δεν θα είναι μια ελληνική πρωτοβουλία. Άρα και εδώ, ναι. Έτσι, είναι μια συζήτηση που γίνεται όπως για όλα τα εμβόλια. Εάν και εφόσον, καθώς συλλέγονται δηλαδή τα στοιχεία και δείξει καταρχάς ότι έχει μια καταπληκτική ασφάλεια για τα παιδιά και δεύτερον ότι είναι προς όφελός τους, είναι εκ των ουκ άνευ, όπως και τα υπόλοιπα εμβόλια είναι υποχρεωτικά, να γίνει και αυτό υποχρεωτικό στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Άρα εισάγεται απόψη για πρώτη φορά εσείς, γιατί δεν το έχω ξανακούσει στην Ελλάδα, ένα νέο θέμα, το ενδεχόμενο υποχρεωτικού εμβολιασμού, όταν εκτιμηθεί από εσάς ότι έρθει η ώρα, των μαθητών, όπως είναι υποχρεωτικά και τα άλλα εμβόλια. Σωστά. Ναι, είναι σε παγκόσμιο επίπεδο, θα δούμε τις κινήσεις να γίνονται πρώτα στο εξωτερικό και μετά εδώ. Ακόμα αναλύουμε τα δεδομένα και καθώς θα προχωράνε ή θα γίνεται συλλογή δεδομένων, θα υπάρχει υψηλότερη, να το πω έτσι, δυνατότητα αυτό να γίνει υποχρεωτικό. Θα υπάρχουν υψηλότερα πιο ισχυρά στοιχεία. Τώρα, στη συζήτηση που θα κάνετε με την Επιτροπή των Εμβολιασμών τις επόμενες ημέρες, γνωρίζω ότι επιτάπητος θα τεθεί και η τρίτη δόση. Εκεί τι να περιμένουμε στην Ελλάδα, την τακτική που ακολουθείτε σε άλλες χώρες, δηλαδή πρώτα όσοι έχουν κάνει πρώτη το εμβόλιο, ή υγειονομικοί για παράδειγμα, ή ηλικιωμένοι, όσοι έχουν προβλήματα υγείας, αυτοί θα προηγηθούν στην τρίτη δόση από το Σεπτέμβριο. Τα στοιχεία αυτή τη στιγμή είναι πολύ καλά για τις ευάλωτες ομάδες, όχι τόσο για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι ανοσοεπαρκείς. Ναι. Φαίνεται ότι προς το παρόν δεν υπάρχει άμεση ανάγκη για τρίτη δόση σε όσους ήταν ανοσοεπαρκείς, ναι, ούτε ακόμα και για την μεταλλαγή Δέλτα. Οπότε θα ξεκινήσουμε με αυτό, με βάση αυτά τα στοιχεία νομίζω, και καθώς θα προχωράει, γιατί δεν έχουν περάσει αρκετοί μήνες από τη δεύτερη δόση σε μεγάλο, ναι, ποσοστό πληθυσμού για να ξέρουμε τι ποσοστό είναι πιθανό να χρειαστεί. Υπάρχει η μελέτη στο Ηνωμένο Βασίλειο που έχει δείξει ότι σε σχέση με τη μετάλλαξη Δέλτα τα υπάρχοντα εμβόλια έχουν πολύ ικανοποιητική αποτελεσματικότητα, δηλαδή η πτώση. Και η Pfizer έκανε πρόσφατα αντίστοιχη ανακοίνωση. Ναι, η οποία δείχνει ότι είναι αρκετά καλή. Θα πρέπει να τα δούμε όλα αυτά τα δεδομένα και να δούμε σε ποιο σημείο θα προχωρήσουμε. Άρα, κωδικοποιημένα, μόλις ανάψετε το πράσινο φως, ποιοι θα είναι οι πρώτοι που θα κάνουν τρίτη δόση εμβολίου? Σίγουρα νομίζω τα άτομα τα οποία ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, δηλαδή όπως είναι καρκινοπαθείς, ανοσοκατεσταλμένοι. Και κριτήριο ηλικίας, ναι, πάνω από τα 65. Ναι, ναι. Ηλικία πάνω από τα 65. Αυτές οι ομάδες νομίζω θα είναι οι πρώτες που θα προχωρήσουν. Δεν νομίζω ότι θα δούμε άμεσα σε άλλες ομάδες να υπάρχει κινητικότητα για τρίτη δόση. Ίσως μέχρι τα Χριστούγεννα να έχουμε περισσότερα δεδομένα, αλλά προς το παρόν νομίζω ότι τρίτη δόση σε περισσότερους ανθρώπους δεν νομίζω να δούμε. Πολύ σημαντικό αυτό που